Καλό μεσημέρι, Λίνα. Και τα μέτρα στήριξη περιλαμβάνονται και στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, το οποίο επίση παρουσιάζεται στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να λέει πω το νέο μεσοπρόθεσμο ενθαρρύνει, αποτυπώνει την ενθαρρυντική πορεία τη οικονομία, των δημόσιων οικονομικών τη χώρα και έτσι διαμορφώνει το δημοσιονομικό χώρο για στοχευμένε νέε παρεμβάσει υπέρ του πολίτη την επόμενη τετραετία. Άνοιξε ουσιαστικά δηλαδή ένα παράθυρο για νέα μέτρα στήριξη. Τώρα, το μεσοπρόθεσμο. Στο μεσοπρόθεσμο καταγράφεται η ο στόχος για μείωση του χρέους στο 130% το 2028 για πρώτη φορά Λίνα μετά το 2009. Το α, εξήγηλε και ο Υπουργός Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης με συνέντευξή του στο Bloomberg πρόσφατα. Για τα πρωτογενή πλεονάσματα θα κυμαίνονται κατά στο 2,4%. Η ανάπτυξη πάνω από 2%, μπαίνει ο πύχης πάνω από το 2% για την ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. Ο πληθωρισμός προσγειώνεται κοντά στο 2% και υπάρχει φυσικά και το πλαφόν των δαπανών κοντά στο 3,2%. Αυτά είναι τα στοιχεία για, την, για τα μακροοικονομικά. Τώρα, όσον αφορά για το φορολογικό πακέτο, όπω είπε, κατατίθεται νομοσχέδιο το αμέσω επόμενο διάστημα, εντό Οκτωβρίου είναι ο στόχο, έτσι ώστε να νομοθετηθούν όλα τα μέτρα που ακούσαμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μία ποσοστία μονάδα, την κατάργηση του τέλου επιτιδεύματο, είναι η μονιμοποίηση φυσικά τη επιστροφή του ειδικού φορού κατανάλωση στο αγροτικό πετρέλαιο, και εδώ έχουμε και τι ρυθμίσει για τα κόκκινα αγροτικά δάνεια, η απαλλαγή του φόρου εισοδήματο για κοινά ακίνητα. Τα πού θα ενοικιαστούν και η μείωση κατά 20% του ένθε για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών για τα εκκίνητα. Έχουμε τι αυξήσει των συντάξεων, το επίδομα προσωπική διαφορά, όλα τα μέτρα που ακούσαμε στη ΔΕΘ Λίνα. Θα τα δούμε σε ένα πολυνομοσχέδιο σχέδιο το οποίο θα κατατεθεί εντό Οκτωβρίου. Και τέλο να σου πω ότι σήμερα. Ναι. Να δούμε τι έγινε με το βιβλίο προσφορών για το 10% τη Εθνική Τράπεζα. Ναι, άνοιξε σήμερα λοιπόν το βιβλίο προσφορών για το 10% τη Εθνική Τράπεζα που διαθέτει το ελληνικό δημόσιο στην αγορά. Πρέπει να σου πω ότι υπάρχει ράλι προσφορών. Σύμφωνα με πληροφορίε, έχει υπερκαλυφθεί κατά 6 φορέ μέχρι στιγμή η ζήτηση. Το εύρο τιμή άνοιξε στα 7,3 έω 7,95 ευρώ αναμετοχή. Πάνω δηλαδή ακόμη και από το κλείσιμο τη Παρασκευή. Αυτό είναι ενδεικτικό για τη ζήτηση που υπάρχει. Το 15 με 20% θα διατεθεί στην ελληνική αγορά και το υπόλοιπο στη διαθέτηση διεθνή αγορά και οι προσφορές ολοκληρώνονται στις 2 Οκτωβρίου, Λίνα. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη.